Και θα συνεχίσει το πρόγραμμα στα τρία σχοινάκια και τις δύο μπάλες η ομάδα του Ισραήλ, η οποία νωρίτερα στις 10 κορίνες βαθμολογήθηκε με 22,566. Αργότερα θα αγωνιστεί η ελληνική ομάδα στα τρία σχοινάκια και τις δύο μπάλες. Εμείς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας στις 6. Με 27.400 βαθμολογήθηκε στην μπάλα η Έλενα Τκατσένκο από την Λευκορωσία. Θυμίζουμε ότι η Ελίνα Ανδριόλα πήρε 26.550 στο πρόγραμμά της στην μπάλα. Πολλοί κόσμος εδώ στην τέντα, έχουν έρθει και μερικά από τα κορίτσια του ensemble που μετήχαν στις μεγάλες επιτυχίες και βλέπουμε πως έχει διαμορφωθεί ο πίνακας των μεταλλίων. Τρία μετάλλια, τρία χρυσά μετάλλια για την χώρα μας, δύο από το ensemble, ένα από τη Μορφούλα Ντόνα και ένα εργυρό το οποίο το πήρε χθες και πάλι η Μορφούλα Ντόνα στο σύνθετο ατομικό. Και εμείς βλέπουμε τώρα την ομάδα του Ισραήλ στο πρόγραμμα με τα τρία σκηνάκια και τις δύο μπάλες. Είδατε τι έγινε εδώ, έπεσε η μπάλα, όχι μόνο έπεσε, βγήκε από το ταπί, έκανε αρκετά βήματα για να την μαζέψει η αθλήτρια. Όλα αυτά στοιχίζουν στη βαθμολογία. Ο κώδικας είναι πλέον πολύ αυστηρός. Βλέπετε ότι γίνονται πολλές ασκήσεις, πολλά άλματα και λιγότερος χορός τόσο στο ατομικό όσο και στο ομαδικό. Τώρα μας δόθηκε η βαθμολογία της Μορφούλας Ντόνα στο πρόγραμμα με την μπάλα. Είναι 27 βαθμοί. 27.400 έχει πάρει η Έλενα Τκατσένκο από την Λευκορωσία. Είναι μέχρι στιγμής δεύτερη η Μορφούλα στην μπάλα. 26.550 η βαθμολογία για την Έλενα Ανδριόλα σε αυτό το όργανο. Θα αγωνιστούν οι δύο αθλήτριές μας και στον τελευταίο τελικό στις κορίνες.
Όσον αφορά την βαθμολογία του ομαδικού, 21-8-33 για την ομάδα της Ουγγαρίας, 23-7-83 για την ομάδα της Εσθονίας. Στην μπάλα.